Επίδομα φιλοδόρημα περιμένει χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και αγρότες της Κρήτης που βρίσκονται στα όρια της συνταξιοδότησης και είχαν σκοπό να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους οφειλές με παρακράτηση μέρους της σύνταξής τους. Είναι αυτό που φωνάζαμε όλα τα χρόνια εμείς, ότι το 60% των πρώην ασφαλιζόμενων του ΟΓΑ έχουν οφειλές αρρύθμισες στον οργανισμό. Αυτό δίνει μία ανάσα σε αυτούς που χρωστάνε, αλλά τους δίνει ψίχουλα. Το Υπουργείο Εργασίας, αντί να δρομολογήσει την έκδοση των συντάξεων και την παρακράτηση των οφειλωμένων ποσών, αποφάσισε να δίνει ένα επίδομα χρονιακό αντί των δικαιούμενων ποσών. Είναι απαράδεκτη η απόφαση. Η εγκύκλειος, την οποία υπέγραψε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Θεανό Φωτίου, στις 30 Αυγούστου αλλάζει το πλαφόν των οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν. Με συνέπεια, οι δικαιούχοι να καλούνται να ζήσουν με το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 360 ευρώ μηνιαίως. Φιλοδόρημα, είναι ντροπή να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, έχουν δώσει αρκετά χρήματα στο δημόσιο και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή του να δώσει αυτά που τους οφείλει. 300 ευρώ τι να κάνουν, τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Ένα μήνα 300 ευρώ είναι 10 ευρώ τη μέρα, πάρει τι, δυο αυγά. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Και αυτό γιατί το ποσό που μπορεί να μπει σε διαδικασία ρύθμισης μειώνεται από τις 50 στις 20.000 ευρώ, ενώ για τους αγρότες το ποσό αυτό είναι μόλις 4.000 ευρώ. Καλό θα ήταν να το ξανακοιτάξει η κυβέρνηση το μέτρο, τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ρυθμίσουμε τις παλιές οφειλές, που αυτές το σύστημα του ίδιου του ΟΓΑ του οργανισμού δεν μπορεί να τις ξεκαθαρίσει ακόμα. Καλό θα ήταν όταν ο οργανισμός καταλήξει ποιος χρωστάει, τι μπορεί να ρυθμίσει και τι μπορεί να εισπράξει, τότε να μπορέσει και αυτός με τη σειρά του να κάνει μια ευνοϊκή ρύθμιση και να πάρει τη σύνταξη που του αρμόζει του κάθε αγρότη που τόσα χρόνια είναι ηλιοκαμένος στη γη και παλεύει με κόπο και με ίδρο. Όσοι δικαιούχοι δεν μπορούν να καταβάλουν εφάπαξ τις οφειλές τους, θα χάνουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις μέχρι τώρα εισφορές που έχουν καταβάλει στα ασφαλιστικά τους ταμεία και θα λαμβάνουν μόνο το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα, προοπτική που ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων, χωρίς ωστόσο οι μέχρι τώρα διαμαρτυρίες να δείχνουν πρόθεση υπαναχώρησης από την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα για τους αγρότες, το ποσό το οποίο ρυθμίζεται είναι πολύ μικρό, τάξεως των 4.000. Και θα πρέπει αυτό τουλάχιστον να τριπλασιαστεί και βεβαίως να επανέλθει η ρύθμιση για τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους στο ύψος των 50.000. Να δώσουν τη δυνατότητα ανάλογα με τα χρόνια που έχει πληρώσει ο κάθε ασφαλισμένος να μπορεί να έχει την ανάλογη σύνταξη. Όλα μπορούν να γίνουν, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνουν. Η εγκύκλειος αφορά και στους οφειλέτες των ταμείων που δεν μπορούν να λάβουν αναπηρική σύνταξη επειδή δεν έχουν τα προβλεπόμενα χρόνια εξοφλημένων εισφορών, αλλά μπορούν να διεκδικήσουν το επίδομα βαριάς αναπηρίας 313 ευρώ με αναπηρία 67% και άνω.